Φίλες και φίλοι, 6 μήνες μετά τις πλημμύρες, όλοι νιώσαμε στο πετσί μας τις καταστροφικές συνέπειες που άφησε ο Ιαννός. Γίναμε μάρτυρες ενός προκαθορισμένου εγκλήματος. Ενός εγκλήματος που οι αιτίες του είναι η πολιτική αυτή, η οποία θεωρεί βάρος την προστασία της ζωής και την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Δεν είναι ατομική μας ευθύνη να μην ξαναπλημμυρίσουμε. Δεν είναι, ούτε ήταν ατομική μας ευθύνη που πλημμυρίσαμε, που πέρασε το ποτάμι μέσα από τα σπίτια μας, απειλώντας τα νοικοκυριά και την ασφάλεια των οικογενειών μας. Είναι όμως ευθύνη της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων διαχρονικά για την απουσία σχεδίου και μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας. Βέβαια, το αφήγημα της ατομικής ευθύνης που το ακούμε συχνά δεν είναι τωρινό. Το ακούγαμε και παλιότερα. Ας φημιβούμε σε άλλες καταστροφές που έγιναν πανελλαδικά με την προηγούμενη κυβέρνηση, στο Μάτι, στη Μαύρα, που έριχναν όλο το ανάθεμα είτε στον καιρό, είτε ακόμα και στους ίδιους τους πληγέντες που τους έλεγαν «Βρεδεφέ, έχετε κι εσείς ένα μερίδιο ευθύνης». Σ' όλα κρατούν ίδια γραμμή. Όπως λένε και αυτοί, το κράτος μας έχει συνέχεια. Έτσι και αυτοί, παρόλο τα δάκρυα που έριχναν μετά τις πλημμύρες στην περιοχή μας, πρώην και νυν κυβερνητική, τωρινή και προηγούμενη δημοτική αρχή, όλοι τους κρατούσαν και υπηρετούσαν πιστά την ίδια γραμμή, με συνέπεια, αυτή την πολιτική που μας αφήνει έρμεος σε κάθε φυσική καταστροφή. Είμαστε εδώ γιατί τα προβλήματά μας δεν λύθηκαν. Και όσα έγιναν κάτω από την πίεση των επιτροπών πληγέντων των κατοίκων και των φορέων της πόλης. Είμαστε εδώ γιατί η αντιπλημμυρική προστασία είναι πιο αναγκαία από ποτέ και δεν εφησυχάζουμε με τις εκτιμήσεις που κάνουν διάφοροι κυβερνητικοί, πως ακόμα και με τα πανηγύρια που κάνουν, ακόμα και με τις τελευταίες βροχές, ότι είμαστε σε καλό δρόμο, κρατήσαμε ακόμα, που ευλογάνε καθημερινά τα γένια τους, δηλαδή με λίγα λόγια κάθε φορά που θα βρέχει, θα βγαίνουν και θα πανηγυρίζουν, ότι να, αβραδεύε, δεν πλημμυρίσαμε, λες και είναι φυσιολογικό να πλημμυρίζουμε με κάθε βροχή. Είμαστε εδώ γιατί δεν θα αποφύγαμε από τις τεράστιες αλλαγές που αναγέννησαν την πόλη μέσα από τις λάσπες της, όπως ευαγγελίζεται και από το Δήμο και από την Περιφέρεια, γιατί η Καρβίτσα δεν είναι το τετράγωνα. Η Καρβίτσα είναι και οι Καμινάδες, η Καρβίτσα είναι και ο Αλέκ Μουναλάς και άλλες περιοχές που είναι κρεμισμένα τα σπίτια, που είναι ετοιμόρροπα, που αποτελούν κίνδυνο και για τη δημόσια ασφάλεια των κατοίκων. Ζητάμε να γίνει άμεσος καθαρισμός του κρεμισμένων κτηρίων και κατοικιών με ευθύνη του κράτος και όχι να επιβαρύνουν οι πληγέντες. Και με αφορμή τους πρόσφατους σεισμούς που έγιναν στην περιοχή μας, ένα από τα πρώτα αιτήματα που είχαμε βάλει από την αρχή ήταν ο στατικός έλεγχος του κτηρίων και αντισεισμική φοράκιση όπου χρειάζεται, όπως παράδειγμα και των εργατικών κατοικιών. Είναι κάτι που θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει πριν μας βρει κάποια καινούργια συμφορά.